των εργαζομένων. Σωστό. Άρα δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μπορεί όμω να έχει και κάποια λεφτά να πληρώσει, να πληρώσει τον εργαζόμενο, όπω λέει ο Δημήτρη. Να πληρώσει τον εργαζόμενο στο τέλο του μηνό για να έχει να ζήσει. Προηγείται το ασφαλιστικό ταμείο, γιατί πάει στον εργαζόμενο. Εντάξει. Σπίτια πόσα έχετε πάρει. Λέμε όμω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε πάρει σπίτια, μην λέμε τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν προχωράμε σε πληστηριασμού προ το παρόν. Κατάσχεση. Δεν έχετε προχωρήσει σε κατασχέσει γίνονται. Πόσα σπίτια έχετε δεσμεύσει. Πόσα σπίτια έχετε δεσμεύσει, ρωτάω. Γίνονται κατασχέσεις ακινήτων ώστε να υποχρεωθούν οι οφειλέτες να προχωρούν σε καταβολές και να πληρώσουν. Ναι, πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει, αυτό σας ρωτάω. Αν έχετε ένα πρόβλημα. Δεν είμαι εύκαιρος να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι πρόβλημα. Είναι μικρός ο αριθμός. Εμείς κοιτάζουμε τη συνολική εικόνα. Ούτε πόσα ηλεκτρονικά κατασχετήρια έχετε για λογαριασμούς. Καλά τα σπίτια, δεν έχετε λέτε, δεν είστε εύκαιρος. Ηλεκτρονικά κατασχετήρια για λογαριασμούς. Εμείς βλέπουμε, σας λέω, την τελική εικόνα. Αν θέλετε σε κάποια άλλη εκπομπή να σας αναλύσω και τις κατασχέσεις που έχουν γίνει. Κύριε Διοικητά, μετά από ένα μήνα, όταν καταστήληξη πρόθεσμη οφειλή, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό, η ηλεκτρονική κατάσχεση που γίνεται, η ειδοποίηση στην τράπεζα. Ή χρειάζεται περισσότερο υπάρχουν διάστημα. Υπάρχουν και προϋποθέσεις. Ναι, αυτό λέω. Και προϋποθέσεις για να γίνει μια κατάσχεση είτε σε ακίνητο είτε σε κινητό. Και να πω ότι η κύρια στόχευσή μας είναι μεγαλοφυλέτες. Έτσι, δεν μιλάμε για τους μικροφυλέτες, μιλάμε για μεγαλοφυλέτες και μακροχρόνια οφυλέτες κυρίως. Για να προχωρήσει το ΚΕΑΟ σε μια διαδικασία κατασχέσεων, κυρίως ακινήτων, θα πρέπει η επιχείρηση, ο οφυλέτης, να μην δείχνει καμία διάθεση καταβολής. Να μην καταβάλει για ούτε τρέξεις, ούτε δόσεις και τίποτα. Μετά από ένα-δύο μήνες περίπου. Δεν μου λέτε κάτι, να σας πω. Παίρνω εγώ, ας πούμε, ότι χρωστάω, δεν έχω εισφορές παλιές, αυτό, δεν έχω πληρώσει, δεν. Έφτασε, μου είπε ένα χαρτί στο σπίτι και μου λέει, αρχίζει διαδικασία κατάσταση του σπιτιού σου. Εάν έρθω εγώ στο ΙΚΑ να κάνω ρύθμιση, να συνεννοηθώ, το γλιτώνω, τελειώνει αυτό. Ναι, με τη ρύθμιση. Αναστέλλεται. Με τη ρύθμιση των 12 δόσεων υπάγεια. Εγγράφεται κανονικά. Η εγγραφή δεν σβήνει. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Εντάξει, δεν χάνει το σπίτι. Δεν έχει φόβο να χάσει το σπίτι. Μα ούτε δεν προχωράει ούτε τώρα. Μα δεν το ξέρει αυτό αν θα προχωρήσουν αργότερα. Τι ρύθμιση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή στο ΙΚΑ. Εφόσον ο φιλέτης προχωρήσει σε ρύθμιση 12 δόσεων προ το ΙΚΑ, υπάρχει ρύθμιση των 12 δόσεων. Μπαίνει σε αναστολή η οφειλή και η διαδικασία των κατασχέσεων και όλα αυτά. Και αναμένεται η εξόδηση των δόσεων στο 12 ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω. Η ρύθμιση που μπορεί να κάνει τώρα κάποιος είναι 12 δόσεις. Πάγια, έτσι. Λοιπόν, η πάγια ρύθμιση είναι το 12 δόσεων. Καθίστε να το δούμε στην πράξη τώρα πώς γίνεται με τον κύριο Νικήτα, που είναι ένας επιχειρηματίας από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε εποχικά καταστήματα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και έχει φτάσει να χρωστάει 300 χιλιάρικα στο ΙΚΑ, εκ των οποίων οι 150 χιλιάδες περίπου είναι οι προσαυξήσεις. Ναι. Κύριε Νικήτα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα νούμερα που λέω. Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Εσάς σας ήρθε τώρα ένα κατασχετήριο πότε, τώρα το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο ήρθε το δεύτερο κατασχετήριο. Είχε έρθει ένα από ακόμα πιο παλιά. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς, τι κάνετε. Κατασχετήριο σε λογαριασμούς. Εσείς, όχι, έχει ένα ακίνητο τώρα. Έχετε ένα ακίνητο, έτσι. Ναι, ναι. Το οποίο είναι δικό σας 100%. Ναι. Και το... Τώρα εσείς ποιο είναι το θέμα σας, δεν το περιμένατε ότι αφού χρωστάτε 300 χιλιάρικα κάποια στιγμή θα έρθει να σου ζητήσει το οικόπεδο ας πούμε ή το σπίτι. Ναι, 150 στην 150 βέβαια. Ναι, το περίμενα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση ούτε να κάνω ρύθμιση, ούτε να μπορέσω να δώσω κάποιο ποσό για να σταματήσει η κατάσχεση. Γιατί είστε άνεργος τελείως, δεν μπορείτε δηλαδή. Είστε, όχι, τώρα έχω διατηρώ ένα πιακό κατάστημα το οποίο δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Ναι. Και με αυτά τα έσοδα που έχω προσπαθώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Ναι, αυτά όμως τα κύριε Νικήτα, τα 300 χιλιάρικα είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Πώς έφτασε να είναι τόσο ψηλό. Είχα δύο καταστήματα τα οποία αναγκάστηκα. Με πόσους εργαζόμενους. Στο πρώτο το μεγαλύτερο γύρω στους 20 εργαζόμενους και σε άλλο γύρω στους 12. Αυτό. Είναι πολύ εργαζόμενοι. Πάντως για να είναι 150.000 προσαυξήσεις, πρέπει να είναι πολύ καιρό για αυτό. Πρέπει να ήταν περίπου 15.000 σε μηνιαία βάση εισφορές που πλήρωνε παρακρατού για τον εργοδότη. Γιατί δεν μπορείτε καθόλου να κάνετε ρύθμιση. Δηλαδή τα μαγαζιά έχουν καταρρεύσει τελείως. Τα μαγαζιά τα δύο αυτά που σας είπα έχουν κλείσει.
Αυτό που διατηρώ τώρα, το οποίο είναι εποχιακό και δουλεύει μόνο 4 μήνες, δεν μένει κάτι για να μπορέσω να δώσω για το ΙΚΑ. Άρα λοιπόν τώρα σας έχουν κατασχέσει το ένα ακίνητο που σας ανήκει κατά το 1/3. Ναι. Βλέπω εδώ σας το έχουν κατασχέσει, βεβαίως δεν έχουν κάνει πληστηριασμό, απλώς σας το έχουν κατασχέσει. Ναι, ναι, έχει κατασχέσει, ναι. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχετε καμία άμεση συνέπεια. Όχι, προς το παρόν τουλάχιστον όχι. Και έχουν γίνει κάποια δικαστήρια, ναι. Έχω πάρει αναβολές και... Τρέχουν και ποινικά παράλληλα δικαστήρια. Δηλαδή, ποινικό γιατί? Ναι. Γιατί θεωρείται ποινικό αδίκημα η παρακράτηση σφορών είναι... και γι' αυτόν ακριβώς μετά, μετά από ποιο ύψος και πάνω είναι ποινικό αδίκημα? Από 30.000 ευρώ και πάνω. Από 30, άμα χρωστάς το ΙΚΑ πάνω από 30.000 και δεν το έχεις ρυθμίσει, είναι φυσικά και ποινικό. Ναι, ναι, ναι. Άρα εκεί έχετε πάρει εσείς αναβολές. Τι παίρνει όταν πάει φυλακή δηλαδή? Μα πάει κόσμος φυλακή. Ναι. Εννοείται ότι πάει. Ναι, ποινές ανάλογα σε περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ μεγάλη η εισφορά που οφείλεται και αποδεικνύεται κατά την άποψη πάντα του δικαστή δόλος, οι ποινές που επιβάλλονται μπορεί να είναι 1-2 χρόνια ανάλογα. Είναι με εξαγορά. Αυτά, δηλαδή. Και πρέπει να τα εξοφλήσει. Πρέπει να πάει να τριψεί. Με εξαγορά πάντα. Πάντα με εξαγορά. Δυστυχώς. Με έφεση. Άμα δεν θέλετε να κάνετε εξαγορά, γιατί δεν πληρώνει το ΙΚΑ από την αρχή. Δυστυχώς και ο κύριος κινδυνεύει. Παρόλο που του έχει γίνει κατάσχεση. Είναι πολλοί κόσμος έτσι όμως. Δεν ξέρω τώρα. Δεν καταλόγιζα εγώ δόλο σε κανένα κτλ. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Ναι, από ό,τι ξέρω και εγώ είναι πάρα πολύ κόσμος. Κύριε Καλαμαντιά, ναι. Να τονίσω, να πω εδώ ναι, ότι εμείς ως ΙΚΑ και εσείς ασφάλισης θέλουμε οι επιχειρήσεις να είναι ανοιχτές, να συνεχίζουν τον κύκλο εργασιών τους, να αμείβουν τους εργαζόμενους, να καταβάλουν τις εισφορές τους και να συνεχίζει η λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτό λέμε ότι ο νόμος 4321 με τη διαδικασία των 100 δόσεων έδωσε πολύ μεγάλη ευκαιρία στους οφειλέτες, ίσως και τους μακροχρόνια οφειλέτες, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, να συνεχίσουν τον κύκλο εργασιών, να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα και το ΙΚΑ να συνεχίζει να εισπράττει τις εισφορές. Ναι, ναι, αλλά τώρα έχει χάσει κόσμο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα. Σε 100 δόσεις έχει χάσει κόσμο. 40.000 άνθρωποι. Σε 100 δόσεις έχουν χάσει. Έχουν απενταχθεί 40.000 περιπτώσεις. Αρχικά είχαν ενταχθεί 133.000 οφειλέτες. Έχουμε και τη σχετική κάρτα. Συνεχίζουν να οφείλουν 74.000. Μάλιστα. Κακό όμως. Μια πολύ ευεργετική διάταξη. Εδώ κύριε διοικητά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις όπως είναι του κυρίου, του εργοδότη, ο οποίος έχει 300.000 ευρώ, θα έπρεπε, τώρα έχουμε τους θεσμούς, βέβαια είμαστε δεσμευμένοι σε αυτές τις περιπτώσεις των δόσεων, θα έπρεπε με μια έκθεση η οποία θα γίνεται και εφόσον αποδεικνύεται η οικονομική δυνατότητα, να παρέχεται όχι 12 δόσεις, πολύ περισσότερες δόσεις. Δεν διότι το όταν του λες 12. Όχι, δεν μιλάω. Όταν του λες 12 δόσεις, είναι σαν να τον κοροϊδεύεις. Δηλαδή, 300.000 να ρυθμίσει σε 12 δόσεις, σαν να του λες. Είναι αδύνατο. Είναι δηλαδή, αδύνατο. Ο κύριος τώρα αυτός εδώ που λέμε, ακόμα. Κύριε Καλαματιανέ, ακόμα και αν ήθελε να πληρώσει, η μόνη δυνατότητα που έχει είναι να ρυθμίσει σε 12 δόσεις, δηλαδή να πληρώνει κανένα. Και σε 50 δόσεις. 25.000 το μήνα. Και σε 50 δόσεις να έμπαινε. Το καθεστώς είναι τέτοιο σήμερα όπου πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες εισφορές. Αν έμπαινε σε 50 δόσεις θα του μειώνε και τις προσαυξήσεις όμως. Ναι, απλά πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες εισφορές και στη δόση που καταβάλεις. Που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο για κάποιον όταν εντάσσεται σε καθεστώς με χαμηλές, με λίγες δόσεις και με πολύ μεγάλη επιβάρυνση στη δόση να μείνει ενήμερος και στα δύο. Και επειδή υπάρχει και κρίση στην αγορά αυτή. Φυσικά, στιγμή, φυσικά. Ο κύριος που είχαμε συνομιλία προηγουμένως, όταν είναι 300.000 και η κύρια ασφαλιστική φορά και οι προσαυξήσεις, να φανταστείτε ότι είναι περίπου 140.000 το κύριο και 160.000 προσαυξήσεις. Άρα, πολύ σωστά ο νόμος 4321 που ψηφίστηκε ο τελευταίος το 2015 μείωνε τις προσαυξήσεις μέχρι και μηδέν όταν τις κατέβαλες. Σε αυτό εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ξαναεπαναφορά του νόμου αυτού για πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εάν καταλαβαίνω καλά με τον κύριο Νικήτα και ακόμα και όλες τις προσαυξήσεις να αφαιρέσουν, πάλι θα είναι σε αδυναμία. Ναι, οι 140.000 όμως είναι πολύ διαφορετικές από τις 300. Πάλι θέλει όμως 12.000 θα μπορούσε κάτι να κάνει. Τώρα να σας πω κύριε κάτι άλλο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα άτυπο φρενάρισμα στην απονομή συντάξεων. Γιατί μου φαίνεται ότι... Πόσες αιτήσεις σύνταξη εκκρεμούν αυτή τη στιγμή, κύριε διοικητά, στο ΙΚΑ? Οι κύριες συντάξεις που εκκρεμούν είναι περίπου στις 80.000.
Μέσα στο 2015 υπήρξε αλλαγή νομοθεσίας. Αναμέναμε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης εντολές και οδηγίες και εγκυκλίους από το Υπουργείο σχετικά με την νομοθεσία. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση εντός του 2015 περίπου σε 80.000 απονομές. Ναι, αυτό κύριε Διοικητά αφορούσε όμως τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η-9η. Όχι όλες τις προηγούμενες που εκκρεμούσαν, δηλαδή η εγκύκλιος που θα εκδιδόταν θα αφορούσε αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 1η-9η και φυσικά όχι τις προσωρινές. Γιατί είστε πλήρως ενήμερος επ' αυτού. Φανταστείτε ότι υπάρχουν υποκαταστήματα που χορηγούν προσωρινή σύνταξη σε ένα μήνα και άλλα που χορηγούν σύνταξη σε 6 μήνες. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στο πού μένει ο ασφαλισμένος και πού υποβάλλει την αίτησή του για να έχει την αναμονή. Όταν λες ένα μήνα, παράδειγμα, το λες εσύ 6 μήνες, υπάρχουν συντάξεις που δίνονται. Το Περιστέρι, για παράδειγμα. Ακούμε ότι κάνουν το ΙΚΑ Περιστερίου, για παράδειγμα, χορηγεί προσωρινή σύνταξη άμεσα. Εάν έχει μόνο ΙΚΑ, για παράδειγμα, σου δίνει άμεσα στον ένα μήνα την προσωρινή σύνταξη. Το ΙΚΑ Πανόρμου. Εκεί πέρα να κατοικήσουν στο Περιστέρι. Το ΙΚΑ Πανόρμου αντίστοιχα χορηγεί την προσωρινή σύνταξη 6 μήνες. Εξαρτάται από τις αιτήσεις και από το προσωπικό. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Από το να διευκρινίσω ότι από τον Οκτώβριο και μετά διευκρινίστηκε πράγματι ότι μετά την 1η-9η υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμα ως προς την απονομή συντάξεων. Αλλά αυτό διευκρινίστηκε τον Οκτώβριο. Ήδη το ΙΚΑ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες και μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όσες αιτήσεις είχαν κατατεθεί, απονέμει κανονικά τη σύνταξη για τις κύριες συντάξεις, τις οριστικές συντάξεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, στις 80.000 που λέτε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, πριν από πόσο καιρό έχει κατατεθεί η πιο παλιά αίτηση? 2 χρόνια, 3 χρόνια. Αυτές είναι εντός του 2015. Εντός του 2015. Όλες οι υπόλοιπες, οι προηγούμενες αιτήσεις έχουν... Από 1η-1η-2015 και μετά. Ναι, άρα δεν υπάρχει εκκρεμότητα. Έχουν... Υπάρχει φυσικά. Δεν υπάρχει εκκρεμότητα για πριν από το 15 Αυγούστου. Κύριε Καλογερνέ. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και πριν το 2015. Να διευκρινίσω εδώ ότι η καθυστέρηση απονομής είναι από το κύριο μέλημα. Αυτό που μας απασχολεί κυρίως για να λύσουμε εδώ στο ΙΚΑ. Η σφοροδιαφυγή για να έχουμε εισπράξεις. Και ταχύτητα απονομής συντάξεως ώστε να παίρνουν οι ασφαλισμένοι τη σύνταξη που δικαιούνται στο ταχύτερο δυνατό διάστημα. Ναι, αυτό, ήδη έχουμε κάνει ενέργειες. Κάθε διοικητή αυτό τον απασχολεί, αλλά με ένα μαγικό τρόπο αυτό δεν λύνεται. Είναι σημαντικό. Κάθε διοικητή αυτό τον απασχολεί. Και κάθε διοικητής εξαγγέλει ότι όπου να είναι θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα δίνουμε εγκαίρως συντάξεις, αλλά αυτό δεν γίνεται δυστυχώς. Έχουμε αναλάβει 2,5 μήνες τη διοίκηση. Και ήδη κάνουμε ενέργειες ώστε να χρησιμοποιήσουμε το κέντρο ανακεφαλαίωσης για να βοηθήσουμε τα υποκαταστήματα εκείνα, και είναι 7 τον αριθμό που καθυστερούν, να απονείμουν την σύνταξη σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Κύριε Διοικητά, πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Στελέχη του ΙΚΑ αναφέρουν ότι αν εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού που αναφέρει το σχέδιο Κατρούγκαλου, δηλαδή μέσος όρος αποδοχών του συνόλου του ασφαλιστικού βίου, τότε θα πάμε σε μία αναμονή που θα ξεπερνά τα 4 χρόνια για μία απόφαση. Αυτό γιατί είναι αδύνατο, και δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε αυτό, να εντοπιστούν οι συντάξιμες αποδοχές τουλάχιστον μέχρι το 2002, και είναι αδύνατο από τις υπηρεσίες μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορούν να κάνουν την εξαγωγή τέτοιων στοιχείων. Το επιβεβαιώνετε αυτό? Προέρχεται από στελέχη του ΙΚΑ και από την ίδια την Ομοσπονδία Υπαλλήλων αυτή η πληροφορία. Η ταχύτητα απονομής των συντάξεων συνδέεται άμεσα με το πληροφοριακό και ηλεκτρονικό σύστημα. Δηλαδή, ψηφιοποίηση της συλλογικής ασφαλιστικής εικόνας των ασφαλισμένων και οριστικοποίηση των αποφάσεων από το κέντρο ανακεφαλαίωσης. Αυτό αφορά το κομμάτι της ταχύτητας απονομής. Όχι, δεν λέμε τώρα, αυτό. Δεν λέμε αυτό. Ναι, θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων. Όχι το επανεπαναλογισμό, ας τους παλιούς. Όχι, για τους καινούριους. Τώρα πες ότι σε ένα μήνα ψηφίστε το ασφαλιστικό. Και την άλλη μέρα της ψήφισης και της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πάω εγώ ο Καμπουράκης και καταθέτω αυτό να πάρω σύνταξη. Και πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο του εργασιακού μου βίου. Μπορείς να το βγάλεις εσύ, κύριε Διοικητά, με αυτό το πράγμα? Ή έχει τα χάθεις εκεί μέσα? Μα για να πετύχει. Για να πετύχει το εγχείρημα και της ταχύτερης απονομής αλλά και της ενοποίησης των ταμείων, θα πρέπει να υπάρξει, όπως είπα, ένα πληροφοριακό σύστημα που να μπορεί
να προχωράει γρήγορα τις υποθέσεις αυτές. Σύμφωνοι, έχετε στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία, πρόβλημα. Κύριε Καλαματιανέ, υπάρχουν στοιχεία για πριν από το 92, αυτό ρωτάμε. Πριν το 2002. Πριν από το 2002, υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία και είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το δεν θέμα. Δεν δέχεται ηλεκτρονικά όμως αυτά. Όχι, εντάξει, δεν είναι ηλεκτρονικά. Οπότε τότε δεν είναι, συγγνώμη, αλλά τότε θα θέλει. Προς το παρόν, θα, όχι, θα, πιστεύουμε σύντομα πώς θα μπορούμε. Εάν κάνετε 2 και 3 χρόνια να δώσετε συντάξεις, αυτό το πράγμα θα θέλει 15 χρόνια για να υπανυπολογιστεί όλος ο εργασιακός βίος. Αυτό θα ήταν τεράστιο έργο να γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Θα είναι πολύ πιο σύντομη η διαδικασία. Να σας πω κάτι, ερώτηση παγίδα είναι αυτή. Ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν έφτιαξε το ασφαλιστικό, σας ρώτησε εσάς. Το ΙΚΑ, τον Καλαματιανό, τους υποδιοικητές, κάποιον τέλος πάντων. Είναι ο κύριος βασικός φορέας. Είχατε συνεργασία, είχατε, του είπατε καμιά άποψη ή το είδατε και εσείς από τις εφημερίδες? Αυτό που κατατέθηκε είναι ούτε καν σχέδιο νόμου. Είναι μια πρόταση προς συζήτηση. Ναι. Εμείς θα εμπλακούμε όταν ετοιμάζεται η διαδικασία της κατάθεσης ως επίσημο νομοσχέδιο. Α, δεν σας ρώτησα καθόλου. Okay. Κάποια στοιχεία έχουν ζητηθεί και δίδονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις. Γιατί το σχέδιο αυτό προφανώς προέκυψε από κάποια στοιχεία που δίνονται, έτσι. Λοιπόν. Συμβουλευτικά, βεβαίως. Με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ώστε να προκύψει μια πρόταση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η επίσημη εμπλοκή του φορέα και των ταμείων θα είναι με την επίσημη διαδικασία κατάθεσης. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλημέρα, κύριε Γραμματιανέ. Καλημέρα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς. Πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, αύριο το πρωί. Καλά,